χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε να δούμε την επικαιρότητά μας. Στο Νταβός της Ελβετίας μετέβει σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για να παραστεί στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Στην τρίμερη παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με τον Πρωθυπουργό της Φύρομ, Ζάεφ, ενώ αύριο θα συναντηθεί με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Θανάση Δρούγο, διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα. Θανάση, βασικά θέματα συζήτηση του Πρωθυπουργού είναι το ονοματολογικό των Σκοπίων, η διμερή σχέση Ελλάδα-Αλβανία και το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά, απόλυτα. Κοίταξε να δεις, είναι σε εξέλιξη το τέτα-τέτ, να το πούμε, του Ζόραν Ζάεφ με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με το ονοματολογικό, αύριο η συνάντηση με τον Έντι Ράμα. Τώρα, τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά. Ασχέτως αν θα βγουν κάποιοι, θα δοθεί μια εικόνα προς τα έξω ότι διπλωματικά τουλάχιστον όλα συνεχίζονται και υπάρχει κάποια πρόοδος κτλ. Αλλά από εκεί που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, διότι ας ξεκινήσουμε τους Σκοπιανούς, Αλεξάνδρα. Πρώτα απ' όλα, δημοψήφισμα μέσα στα Σκόπια, αν γίνει, δεν περνάει οτιδήποτε απαλήφθη τον όρο Μακεδονία για τους Σκοπιανούς. Ένα. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων έχει αυτή τη στιγμή το πολύ 68 βουλευτές από τους 120 να ψηφίσουν τυχόν να απαλληφθεί όρων αλυτρωτισμού από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα των Σκοπίων θέλει αυτή τη στιγμή για να αλλάξει 80 βουλευτές από τους 120. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν το έχει η κυβερνητική πλειοψηφία των Αλβανοφόνων. Θανάση, και αν μου επιτρέψεις, ότι εκεί στηρίζεται και η καχυποψία από τη μεριά της Ελλάδας όλων όσων φέρουν αντιρρήσεις. Σωστά, απόλυτα. Έτσι. Άρα η επαλυφή των όρων του αλυτρωτισμού είναι και με δεδομένο του εθνικιστικού πυρετού που υπάρχει στα Σκόπια, δύσκολα περνάει. Τώρα στις συζητήσεις, αυτή τη στιγμή που είναι ακόμα σε εξέλιξη στο Νταβός, στο θέρετρο στις Ελβετικές Άλπες, συμμετέχει και ο Νίκολα Δημητρόφου, υπουργός εξωτερικών των Σκοπίων, και ο Κοντζιάς από πλευράς δικής μας. Έχουν πέσει πάλι τα πέντε ονόματα που έχει πει ο Μάθιου Νίμιτς και που είχαμε συζητήσει και προημερών στο δελτίο σας, δηλαδή περί Νόβα Μασεντόνια, περί Βαρδάσκα Μασεντόνια, περί Μασεντόνια Σκόπια, περί Άνω και Βόρειας Μακεδονίας, τα οποία έχουν πάρα πολλά προβλήματα για να περάσουν και από τους Σκοπιανούς αλλά και από τη δική μας πλευρά στο θέμα της Μακεδονίας. Όπως και να έχουν τα πράγματα, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι θα συνεχιστούν οι επαφές, αλλά δεν μπορώ να πω σαν αναλυτής, Αλεξάνδρα, ότι τα πράγματα είναι σε καλό δρόμο, διότι και τα συλλαλητήρια έχουν παίξει ρόλο, το δικό μας στην Θεσσαλονίκη, που ήταν ογκώδες, και το επικείμενο της 4ης Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Και συγχρόνως, λογικά, θα πρέπει να περιμένουμε συζητήσεις οι οποίες δεν βγάζουν πουθενά. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι στην αρχή είχε δοθεί η εικόνα ότι όλα πάνε πολύ καλά, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα και στο εξωτερικό των Σκοπίων, αλλά και στη χώρα μας, όπου και εδώ έχουν αλλάξει τελευταία σήμερα συγκεκριμένα θέσεις και η Νέα Δημοκρατία και κάποια άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ ζητάει καθαρές και λευκές λύσεις. Νομίζω στην προκειμένη τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι γίνεται μια πρώτη διεργασία, μια πρώτη επαφή, επίσημη επαφή, δεν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα? Δεν νομίζω στον Ταβός να υπάρξει. Λογικά πρέπει να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες ο Μάθιου Νίμιτς, ο ειδικός διαμεσολαβητής του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για τον Σκοπιανό εδώ και 27 χρόνια σε Σκόπια και Αθήνα, και πιθανότατα στην συνέδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, αλλά και με διπλωμάτες που μίλησα και από την Βορειοατλαντική Συμμαχία, δηλαδή εννοώ από το ΝΑΤΟ, αλλά και από άλλες χώρες που είμαι σε επαφή, έτσι από Βουλγαρία, Αλβανία κλπ. Σερβία, η εικόνα που δίνουν είναι αυτή τη στιγμή ότι παρά τα όσα θα λέγονται διπλωματικά και όμορφα προς τα έξω, η κατάσταση στο εσωτερικό της διαπραγμάτευσης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άρα μην περιμένουμε κάτι το εντυπωσιακό, και πιστεύω στιγμή ότι τα πράγματα κάποια στιγμή θα οδηγηθούν πάλι σε μια απραξία. Θανάση, θα ήθελα να μου σχολιάσεις και την δήλωση του Κύπριου Προέδρου, του κ. Νίκου Αναστασιάδη, αν ξεπεραστεί ο αλυτρωτισμός του Συντάγματος των Σκοπίων, δεν θα είχα πρόβλημα να λέγεται και Βόρεια Ελλάδα. Το θέμα του αλυτρωτισμού είναι πάρα πολύ βασικό. Και επειδή είναι και εκλογές στην Κύπρο την Κυριακή, προεδρικές, τουλάχιστον πρώτος γύρος των εκλογών, λογικά θα έχουμε και δεύτερο, λογικά πάντα, θεωρώ ότι ο κ. Νίκος Αναστασιάδης μπήκε στη διαδικασία αυτή προφανώς για να θίξει τον αλυτρωτισμό, ότι απαιτεί πιο πολύ ξεκάθαρη θέση, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σκληρά από πλευράς Σκοπιανών. Τα άρθρα τουλάχιστον 4, 49, 119 και το προείμιο του Σκοπιανού Συντάγματος είναι πολύ επιθετικά σε ό,τι αφορά τους Σκοπιανούς που ζουν εκτός της λεγόμενης, ας πούμε, Φυρόμ. Κατόπιν τούτου, θεωρώ ότι ο κ. Αναστασιάδης είναι στη γραμμή ότι
ας λυθούν τα θέματα τα άλλα, τα πιο σημαντικά, τα συνταγματικά και τα λυτρωτικά, και από εκεί και πέρα στο θέμα του ονόματος δεν θα είχε πρόβλημα. Αλλά όπως και να είναι πράγματα, το όνομα είναι πρόβλημα, και μαζί με το πρόβλημα του ονόματος είναι και το θέμα του τι ακριβώς οι Σκοπιανοί επιδιώκουν εκτός. Άρα το θέμα του αλυτρωτισμού στα βιβλία, στα πανεπιστήμια, στη στρατιωτική του σχολή, οπουδήποτε αλλού, αν δεν απαλληφθούν, αυτή τη στιγμή δημιουργούν άπειρα προβλήματα για την Ελλάδα. Θανάση, και ένα τελευταίο σχόλιο για την αυριανή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αλβανό, τον Έντι Ράμα. Ναι, θα είναι αύριο παρόν και ο Κοτζιάς μαζί με τον Μπουσάτη, τον Αλβανό Υπουργό Εξωτερικών. Μην ξεχνάμε αυτή ότι προχθές είχαμε συνάντηση στην Κοριτσά, στην Αλβανία, μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, γιατί μην ξεχνάμε του χρόνου η Αλβανία θα κάνει αίτηση για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς θέλει και την όποια θετική συνδρομή της Ελλάδος. Μην ξεχνάμε επίσης ότι προκαλούν σε διάφορα θέματα, σε ό,τι αφορά το βορειοπυρετικό ή το ανύπαρκτο θέμα των τσάμιδων ή τα θέματα των περιουσιών των Ελλήνων στο νότο της Αλβανίας. Αυτά θα συζητηθούν, όπως και θα συζητηθεί και το θέμα τι γίνεται με τους άταφους νεκρούς μας της περίοδου 40-41 από το έπος της Αλβανίας, όπου αυτή τη στιγμή δεν έχει λυθεί το ζήτημα ποτέ εδώ και χρόνια των στρατιωτικών κημητηρίων και το τι ακριβώς θα γίνει με την μεικτή επιτροπή η οποία έχει συσταθεί για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Σαφώς δεν είναι στο τόσο σκληρό κλίμα όπως είναι με το ΖΑΕΒ, αλλά μην ξεχνάμε ότι κατά διαστήματα το Έντι Ράμα επηρεάζεται από άλλους παράγοντες, π.χ. η Τουρκία, και προβάλλει ακραίες θέσεις. Ας ελπίσουμε αύριο τουλάχιστον να είναι πιο ομαλή η κατάσταση αναφορικά με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, που και αυτές περνάνε μια δύσκολη χρονική περίοδο. Θανάση Ντρούγκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη για τους 8.171 μόνιμους υπαλλήλους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων, καθώς και η κατανομή θέσεων ανακατηγορία εκπαίδευσης. Θέμα ημερών είναι η δημοσιοποίηση της προκήρυξης για τους 8.171 μόνιμους υπαλλήλους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων και, όπως διαβεβαιώνουν πηγές του ΑΣΕΠ, ήδη έχει προχωρήσει κατανομή θέσεων ανακατηγορία εκπαίδευσης. Σχετικά με τον χρόνο αποστολής της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο, πηγές του ΑΣΕΠ σημειώνουν πως η προκήρυξη θα βγει μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο να αποσταλεί και στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η αποστολή της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο αναμένεται να γίνει εντός του Ιανουαρίου. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ αναμένεται να γίνει μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από 14 έως 20 Φεβρουαρίου, αφού προηγηθεί 15ήμερη διαδικασία ορίμανσης, να γίνει δηλαδή γνωστή στο ευρύτερο κοινό. Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την προθεσμία 15 ημερών για την ηλεκτρονική υποβολή και ακόμη 3 ημερών για αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Η κατανομή των 8.171 θέσεων είναι η εξής: 5.241 υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 2.714 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 216 τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την περασμένη Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, έγινε η κατανομή των πρώτων 559 θέσεων που θα προκηρυχθούν μέσω ΑΕΔ. Πρόκειται για υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δημόσιας εκπαίδευσης θέσεις που αφορούν 160 άτομα με ειδικές ανάγκες, 100 πολύτεκνοι, εθνική αντίσταση, έμεση αμαία και τρίτεκνοι. Νησί πρώτη που αναμένεται να γίνει σύντομα η Σαντορίνη, η οποία ξεκινάει την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας, τόσο για την ενεργειακή αυτονομία του νησιού, όσο και για την επίλυση της ανεπάρκειας πόσιμου νερού, αλλά και της διάθεσης των απορριμμάτων. Μια νέα σελίδα ξεκινά για τη Σαντορίνη, η οποία επενδύει στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Το νησί, λόγω του ηφαιστειογενούς του περιβάλλοντος, διαθέτει πλούσιο γεωθερμικό πεδίο, έναν κρυμμένο θησαυρό δηλαδή, τον οποίο η ΕΚΗ Δημοτική Αρχή αποφάσισε να αξιοποιήσει στο έπακρο, τόσο για να ζεστάνει τις μηχανές της τουριστικής βιομηχανίας, όσο και για να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν το νησί. Βασικότερα είναι η ανεπάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και πόσιμου νερού, και πηγάζουν από την τουριστική φρενίτιδα. Υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο Δήμος Θήρας ξεκινά το φιλόδοξο έργο κατασκευής γεωθερμοηλεκτρικού σταθμού για να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης ψύξης του νησιού ακόμα και σε περίοδο αιχμής, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή του αυτονομία. Θα αξιοποιηθεί όμως και για τη δημιουργία θερμών λουτρών και σπα. Γνωρίζαμε ότι υπάρχει δυνατότητα
εκμετάλλευση γεωθερμίας, ζητήσαμε να γίνει μία μελέτη. Αναθέσαμε μία μελέτη. Η μελέτη την έχουμε στα χέρια μας 1,5-2 χρόνια πριν. Υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής. Τις επιπλέον μελέτες για την εκμετάλλευση, για τις εφαρμογές που μπορεί να έχει η αξιοποίηση της γεωθερμίας, οι οποίες είναι, αφορούν και τον τουρισμό αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί δηλαδή και σπα να κάνει κανείς και άλλες εφαρμογές όπως να δώσει σε θερμοκήπια, σε αποξηραντήρια. Η γεωθερμική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως στην πολυαναμενόμενη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού της χώρας, επιλύοντας οριστικά το ζήτημα παροχής πόσιμου νερού σε κατοίκους, επισκέπτες αλλά και αγρότες. Ταυτόχρονα, επειδή το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί ένα ζήτημα μείζων για πολλούς δήμους και το θέμα κυρίως είναι στη χωροθέτηση του έργου, δηλαδή στην ανέβρεση του χώρου και κυρίως και λιγότερο στον τρόπο που θα έπρεπε να είναι το μείζον θέμα, ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Και υπήρχε πρόβλημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορούσε να ληφθεί η απόφαση για την απαλωτρίωση του χώρου, ο οποίος έχει προταθεί ως ο βέλτιστος από μία μελέτη εντοπισμού, η οποία έχει γίνει από το 2012. Προσπάθησα να βρω λύσεις. Ταυτόχρονα, μέσα από τις μελέτες της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η Σαντορίνη φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί τα αστικά απόβλητα και υπολείμματα αντί απλά να τα διαθέτει σε χωματερές. Το σχέδιο προβλέπει τη θερμική επεξεργασία του υπολείμματος των απορριμμάτων που θα οδηγείται στο χυτί, αν και η χωροθέτησή του είναι αντικείμενο χρόνιων αντιπαραθέσεων. Μαζί με τις μελέτες οι οποίες είχαν υπονηθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων εδώ και αρκετά χρόνια, οι οποίες είναι σύμφωνες με την 98 του 2008. Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει ουσιαστικά με δύο κουβέντες την ανάκτηση του υλικού, δηλαδή την ανακύκλωση και κομποστοποίηση, θα προσθεθεί ως εγκατάσταση και μια μονάδα θερμικής αξιοποίησης του υπολείμματος που θα μπορεί και το υπόλοιμα να αξιοποιεί αλλά και τις λάσπες των βιολογικών καθαρισμών αλλά ακόμη και το κόμπος το οποίο δεν θα μπορεί να διατεθεί. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει την προκήρυξη διαγωνισμού το 2019 και λειτουργία της μονάδας έως το 2021 με όφελος για το Δήμο περίπου στα 100.000 ευρώ ετησίως. Σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Πέτρος Φιλίππου, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλό πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Φιλίππου, εσείς έχετε ξεκινήσει έναν κύκλο επαφών με τους δήμους ευθύνης σας, ώστε να παρακολουθήσετε από κοντά τα ζητήματα που τους απασχολούν και να δείτε και πώς προχωρούν τα έργα. Είναι αξιοσημείωτο ότι υπό την ευθύνη σας ανήκουν 13 δήμοι, έτσι δεν είναι? Και μεγάλη θα έλεγα. Ναι, για την ενημέρωση των τηλεθεατών, στην Ανατολική Αττική, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής έχουμε 13 δήμους, ξεκινώντας βόρεια από τον Οροπό, Αχαρνές, Διόνυσος, στη συνέχεια Παλίνη Γέρακας, Μαραθώνας, Ραφίνα, Σπάτα Αρτέμιδα, Παιανία, Κοροπή, Μαρκόπουλο, Σαρονικός, Λαβρεωτική και Βάρη Βουλιαγμένη. Δεν θυμάμαι αν ξέχασα. Ναι, όχι, δεν ξεχάσατε. Είναι τα Σπάτα που έχουν για τα αεροδρόμια. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα έργα και δράσεις με τους πιο αδύναμους δήμους, σε εισαγωγικά αδύναμους. Νομίζω ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Δήμος Αχαρνών, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή είναι ο Δήμος που έχει τις περισσότερες ανάγκες. Αδύναμος δεν θα έλεγα. Απλά είναι ένας Δήμος από τους μεγαλύτερους, εν πάση περιπτώσει, της Ελλάδας, όχι της Αττικής, γιατί έχει πάνω από 140.000 ναι, επίσημη απογραφή, αν θυμάμαι, τους κατοίκους, και έχει όντως προβλήματα, τα οποία είναι και κοινωνικά, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες έχει εγκατασταθεί κόσμος πάρα πολύ και Έλληνες, αλλά και διάφοροι, είναι διάφορες κατηγορίες και τα λοιπά, και δημιουργούνται τεράστια κοινωνικά προβλήματα που προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, όπως είναι με τους Ρωμά, Παλινοστούντες και όλα αυτά τα πράγματα. Παράλληλα,
Υπάρχουν ελλείψεις, πολύ μεγάλες έργα υποδομής, ειδικά στα αντιπλημμυρικά έργα. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε αρκετά έργα αντιπλημμυρικά στην περιοχή και έχουμε προγραμματίσει. Και ειδικά προς τη μεριά της Πάρνηθας να φτιάξουμε ανασχετικά φράγματα προκειμένου να συγκρατούνται τα νερά. Βεβαίως έτσι όπως έχει χτιστεί κάπως βία και αυθαίρετα, θα μου πείτε αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των Αχαρνών, αλλά είναι όλη της Ανατολικής Αττικής. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Νομίζω όλη της Ελλάδας είναι. Όλη της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα γιατί πάρα πολλά ρέματα μέσα στην πόλη, μέσα στον κυρίο ιστό της πόλης, είναι πάρα πολύ ή στενά, ακόμα και έχουν καταπατηθεί πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια των ρεμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούν εύκολα εκεί πλημμυρικά φαινόμενα από μια μεριά και κυρίως να είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να πεις ότι θα μπορέσω να διανοίξω αυτά τα ρεμάτα, ακριβώς γιατί είναι χτισμένα μέχρι στην όχθη και μέσα στην Κίτη, θα έλεγα. Ωστόσο, περιπτώσει, τον παλεύουμε. Δεν είναι μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη δεδομένη στιγμή μετά και τα πρόσφατα φαινόμενα στη Μάνδρα. Είναι και προσπαθούμε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση κάθε χρόνο τα καθαρίζουμε, τα ρέματα είναι καθαρά. Οι μελέτες οι οποίες γίνονται και για με την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων έχει να κάνει με την επάρκεια του νερού. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα και ολοκληρώνονται οι μελέτες. Είναι το μεγάλο ρέμα εκεί της Εσχατιάς και της Καναπίτσας που έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε κάποια έργα και φαντάζομαι στην επόμενη διετία, τριετία να ολοκληρωθούν εν πάση περιπτώσει προσπάθειες. Ωστόσο, αντιπλημμυρικά έργα κάνετε και στους και σε άλλες. Θα έλεγα σε όλη την Αττική. Αρκεί και μόνο να σας πω από το πρόγραμμα των περίπου 250 εκατομμυρίων που υλοποιούμε για την Ανατολική Αττική αυτή τη στιγμή, πάνω από το 50% και το περισσότερο ποσοστό είναι μόνο αντιπλημμυρικά. Στον Οροπό φτιάχνουμε αντιπλημμυρικά έργα αυτή τη στιγμή. Στο Διόνυσο επίσης. Ολοκληρώνεται η μελέτη του μεγάλου ρέματος Ραφίνας αυτή τη στιγμή που την κάνει το ίδιο το Κομεδί και θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του και στη χρηματοδότηση. Το Νερασίνο πιο κάτω έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, θα προχωρήσουμε σε δημοπράτηση προς τη Βραβρώνα. Το ίδιο κάνουμε και από τη μεριά της Βάρκιζας, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που έχουμε δημοπρατήσει το τεράστιο ρέμα εκεί της Βάρκιζας, του Κόρμπι όπως λέγεται, όπως και στην Αγία Μαρίνα, τον Ξερέα. Στην Ανάβησο έχουμε ολοκληρώσει, που είναι εκεί επίσης μια λεκάνη δύσκολη απορροή, την πρώτη φάση 18 εκατομμυρίων και υλοποιούμε τώρα, ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε δεύτερη φάση 24 εκατομμυρίων να θωρακίσουμε την περιοχή. Ένα μικρό δείγμα σας δίνω. Επίσης με τα Σπάτα έχουμε ξεκινήσει και την Αρτέμια αντιπλημμυρικά και έχουμε δώσει πολύ μεγάλη προτεραιότητα και το καταλαβαίνετε. Όμως εδώ κάνω μια παρατήρηση που έχει να κάνει και τελικώς και με τα καιρικά φαινόμενα και με την μεταβολή του κλίματος και του περιβάλλοντος. Πλημμύρα σαν αυτή που έγινε στη Μάνδρα, να είμαστε αντικειμενικοί. Βλέπουμε και σε όλο τον κόσμο και εδώ. Δεν αντιμετωπίζουν όποια και αντιπλημμυρική θωράκιση και αν έχει κάνει. Τα έργα τα αντιπλημμυρικά που είναι σε ορίζοντα πεντηκονταετίας αυτά που φτιάχνουμε εμείς, είναι για τις φυσιολογικές βροχές, για τις δυνατές βροχές, για τις μπόρες ή τις καταιγίδες. Γιατί τους κατακλυσμούς όμως μπορώ να σας πω ότι δεν θα μπορούμε να αποτελούν. Πάντως το πόρισμα δείχνει και ανθρώπινο παράγοντα. Πάντα. Και γραφειοκρατικές αγγελώσεις. Μα δεν το συζητάμε μέσα στις δεκαετίες. Ότι ήταν όμως ένα φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο. Έτσι όπως στήθηκε η Αττική, και ρέματα έχουν καταπατηθεί. Δηλαδή, γνωρίζω εγώ στο Λαγωνίς, εκεί που ήμουν και δήμαρχος. Αν θα προσέξει την παραλιακή Λεωφόρο, έχει 7 γεφυράκια. Ρέμα είναι ένα. Τι σημαίνει τα 7 γεφυράκια? Την εποχή του 58-60 που φτιαχνόταν ο δρόμος, προφανώς βλέπαν τα ρέματα εκεί που σχεδιάζαν τα γεφυράκια. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά. Είναι μόνο διαβάσεις για τους κατοίκους. Όχι, διαβάσεις για τους κατοίκους έχουν γίνει. Ωραία. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα που αναφερθήκατε, στο θέμα των Ρωμά, γιατί έχει ξεκινήσει ένας τελείως διαφορετικός στρατηγικός σχεδιασμός από την κυρία Φωτίου, με πρωτοβουλία της κυρία Φωτίου, και στο Δήμο Αχαρνών και στη Δυτική Αττική. Αλλά όσο αφορά εσάς, εντοπίζεται αυτή η ιδιαίτερη ομάδα της κοινωνίας μας σε Μενίδη και σε Κοροπή, αν δεν κάνω λάθος. Και Κοροπή και μικρότερες συγκεντρώσεις έχουμε και στα Σπάτα και στην Παλίνια, αλλά κατά βάση είναι εκεί. Κάναμε μια σύσκεψη πριν 15 μέρες με την κυρία Φωτίου και τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου. Βάλαμε κάποια πλάνα πώς θα κατευθυνθούμε, τουλάχιστον να κάνουμε κάτι χειροπιαστό, γιατί μέχρι τώρα γινόντουσαν μελέτες και καταγραφές και πάλι το ίδιο και πάλι το ίδιο και μάλιστα στα μέσα Οκτώβρη. Διοργανώνουμε τώρα μία σύσκεψη, παρουσία και των ιδίων, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, που είναι τα προβλήματα της εγκατάστασης, προβλήματα υγιεινής στους χώρους όπου έχουν εγκατασταθεί. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει και συνεργασία
και από τους ίδιους. Mm-hmm. Όσο και αν μπορέσει ναι. κάποιος να σου φτιάξει υποδομές και να σου καθαρίσει κτλ. Αν δεν ενδιαφέρει. Είναι η εκτίμησή σας, γιατί διαπραγματεύεστε, κάνετε συσκέψεις όλο το τελευταίο διάστημα. Ότι και αυτοί είναι άνθρωποι που όταν πιστούν ότι ενδιαφέρεσαι πραγματικά να κάνεις κάτι καλό για τους ίδιους, ανταποκρίνονται. Δεν είναι αυτό το οποίο τους έχουμε. Α, γύφτη είναι αυτοί, δεν μπαίνουν στο καλούπι, δεν μπαίνουν. Είναι άνθρωποι. Εντάξει, αυτό... Έχουμε Ναι, ναι, ναι. Αυτό έτσι πραγματικά έχω κατασταλάξει τα 3 χρόνια αυτή στην περιφέρεια που είμαι. Υπάρχουν προβλήματα με την ενσωμάτωση στα σχολεία, στις Αχαρνές, που είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε σχέση με τις άλλες περιοχές. Σχεδόν σε όλα τα σχολεία έχουν ενσωματωθεί παιδιά Ρωμά. Μπορεί να ψιλοϋπάρχουν προβλήματα, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι γίνεται σοβαρή δουλειά. Το ίδιο και στα Σπάτα, το ίδιο και στο Κοροπή. Βεβαίως. Εντάξει, δημιουργούνται πάρα πολλά παρατράγουδα που έχει να κάνει με το γενικότερο θέμα είτε της ανεργίας, είτε της απασχόλησης, είτε του κοινωνικού αδιεξόδου, που αυτές οι ομάδες όταν βρίσκονται σε κοινωνικό, κυρίως επαγγελματικό αδιέξοδο, εύκολα γίνονται και παραβατικοί. Πολύ πιο εύκολα από τον οποιοδήποτε άλλο. Δεν είναι όμως αυτό ο κανόνας, αλίμονο. Νομίζω ότι αν ακολουθήσουμε έτσι μια καλή πολιτική. Νομίζω είναι και η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Κάνουμε, δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι και θέμα έτσι μιας ανθρώπινης ευαισθησίας και εν περιπτώσει μέλη της κοινωνίας μας είναι και αυτοί οι άνθρωποι που κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με αυτούς. Και νομίζω, θα δούμε. Μάλιστα. Μέσα στο Φεβρουάριο τώρα, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, 15-17, έχουμε κανονίσει μια σύσκεψη ευρεία, να δούμε τα πρώτα μέτρα που θα πάρουμε, μπορούμε να τα ξαναπούμε εδώ τότε. Mm-hmm. Ωραία, να περάσουμε λίγο στο θέμα, στο κέντρο προσφύγων Λαβρίου που είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη πριν μερικούς μήνες, καθώς έδειχνε το κτίριο, κάποια σημάδια, όχι εγκατάληψης να πούμε, κάποιες τεχνικές, κάποια τεχνικά προβλήματα. Τι γίνεται, πώς λειτουργεί κοιτάξτε, σήμερα. Στο Λαβρίο αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κέντρο προσφύγων που δημιουργήθηκε την τελευταία διετία που είχε να κάνει με τις προσφυγικές ροές των τελευταίων χρόνων. Στην κατασκήνωση, πηγαίνοντας προς το Σούνιο, σε μια κατασκήνωση και του Υπουργείου Γεωργίας, αυτή θα έλεγα λειτουργεί πάρα πολύ καλά και οργανωμένα, γιατί είναι μέσα σε εγκαταστάσεις κατασκήνωσης. Υπάρχει όμως και το παλιό κέντρο προσφύγων, που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης του Λαβρίου. Εδώ πραγματικά υπάρχουν προβλήματα και πρώτα απ' όλα είναι πρόβλημα να συνεννοηθούμε με τους ανθρώπους αυτούς που έχουν εγκατασταθεί εκεί πέρα. Το κτίριο δεν έχει συντηρηθεί ποτέ από την εποχή που φτιάχτηκε, από τη δεκαετία του 60, αν δεν κάνω λάθος, και είναι πλέον τεράστιες οι καταστροφές και οι ελλείψεις που υπάρχουν. Εμείς από πλευράς περιφέρειας εγκρίναμε κάποιο κονδύλι να ξεκινήσουμε τις μελέτες. Υπήρξε όμως ένα πρόβλημα κατά πόσο ανήκει στον Ερυθρό Σταυρό κτλ. Ο Ερυθρός Σταυρός που το διαχειριζόταν από πέρυσι έχει σταματήσει πλέον να το διαχειρίζεται και το ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοια. Και υπάρχει κάποιο πρόβλημα που ψάχναμε να βρούμε άκρη ως προς το ιδιοκτησιακό. Κάπου έχει κατασταλάξει, έχουμε καταλήξει εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν γνωρίζαμε και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, πώς θα υπήρχε ένα τεράστιο κενό να μπορέσουμε τουλάχιστον να φτιάξουμε αυτές τις υποδομές. Πιο παλιά είχε φτιαχτεί ένας πρόχειρος οικισμός έξω από την πόλη να μεταστεγαστούν, να μετασταθούν αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν επισκευές. Υπήρχε άρνηση και από δική τους πλευρά, γιατί φοβόντουσαν αν θα φύγουμε να μπορέσουμε να ξαναμπούμε μέσα και τούτα και εκείνα και όλα αυτά. Και είναι γενικά ένα θέμα συζήτησης. Άρα δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη όσον αφορά τις παρεμβάσεις που εσείς προτίθεστε να εμείς κάνετε. Είχαμε, σας είπα, είχαμε εγκρίνει στον προϋπολογισμό της περιφέρειας 200.000 για να ξεκινήσει η πρώτη η μελέτη και μετά η ολοκλήρωση του έργου και αυτό έχει σταματήσει προς τον παρόν. Είμαστε όμως σε μια συζήτηση πώς μπορεί να βελτιωθεί. Πάντα σε συνεννόηση με το Δήμο, γιατί εντάξει, το Λαβρίο είναι μια πόλη, προσφυγούπολη για η ίδια, υποδέχεται πρόσφυγες, αλλά εδώ θέλει ένα θέμα πιο πλατιάς, κατά κάποιο τρόπο να το πω έτσι, αντιμετώπισης, για να δούμε πώς ακριβώς είναι αποδεκτή έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι δεκαετίες mm-hmm. μέσα στο κέντρο του Λαβρίου, πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε να φτιάξουμε συνθήκες σε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Άλλες δράσεις. Κοιτάξτε, καταρχάς, ναι, βρίσκονται σε εξέλιξη εκτός από τα αντιπλημμυρικά και πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή αποχέτευσης ακαθάρτων. Μάλιστα, σήμερα είχαμε μια πολύ μεγάλη σύσκεψη για το ΚΕΛ που δημιουργείται για την αποχέτευση των ακαθάρτων Κοροπίου Παιανίας. Το ΚΕΛ είναι δίπλα στο αεροδρόμιο Μαρκοπούλου και μαζί βέβαια λειτουργεί το ΚΕΛ στο Μαρκόπουλο που εξυπηρετεί τα καλύβια, τον Κουβαρά και το Δήμο Μαρκοπούλου. Σε καλό δρόμο βρίσκεται και οι μελέτες που ολοκληρώνονται για τη Ραφίνα,
Σπάτα, Αρτέμιδα και για το Μαραθώνα έχουν ανατεθεί και για τον Οροπό. Από τις υπόλοιπες περιοχές. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ναι, όχι, στο Δήμο Σαρονικό. Τώρα θα φτάσω εκεί. Από τις υπόλοιπες περιοχές, Παλίνη, Γέρακα εγκρίθηκαν να πάνε στην Ψιτάλια. Επίσης και ένα σημαντικό κομμάτι του Οροπού, μάλλον το παραλιακό κομμάτι του Οροπού, αυτή την περίοδο εκπονούνται οι μελέτες για να υπάρχει έτσι αυτόνομη διαχείριση στο παραλιακό κομμάτι. Αντίθετα, το κομμάτι το εσωτερικό, δηλαδή Αυλώνας, Καπαντρίτη, Πολυδέντρη, Αφίδνες, όλα αυτά τα πράγματα, λήφθηκε απόφαση για να πάνε και αυτά στην Ψιτάλια. Υπάρχει όντως πρόβλημα με το Δήμο Σαρονικού, διότι εκεί υπήρχε έγκριση. Καταρχάς είναι πολύ μικρές ποσότητες, γιατί μιλάμε μόνο για το παραλιακό κομμάτι και τίποτα άλλο. Από το 12 υπήρχε έγκριση να πάνε στην Ψιτάλια με σύνδεση μέσω Βάρης και μάλιστα είχε βγει και χρηματοδότηση και όλα αυτά. Αυτό άλλαξε την τελευταία διετία από πλευράς διοίκησης ΕΙΔΑΠ και ζητήθηκε να βρεθεί κάποιος χώρος. Έγιναν κάποιες μελέτες. Ναι, όχι, οι συζητήσεις πιο πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν γίνει ακόμα μελέτες, γιατί δεν έχει οριστικό. Ότι δεν είναι δυνατό. Όχι, ακριβώς οι μελέτες δείχνουν ότι μπορεί το δίκτυο σε όλο το παραλιακό μέτωπο να πάρει τα φορτία. Και στον Δήμο Σαρονικού. Ναι, για το παραλιακό κομμάτι μόνο μιλάμε. Από εκεί και πέρα, μια προσπάθεια που έγινε από την ΕΙΔΑΠ να χωροθετήσει ΚΕΛ κοντά στα καλύβια δεν ήταν δυνατόν αυτό να περάσει και υπήρξαν πολύ μεγάλα αντιδράσει. Ακριβώς για τα καλύβια αποχετεύονται στο Μαρκόπουλο και έχει μείνει σε κρεμότητα. Νομίζω ότι είναι το μόνο μέρος αυτή τη στιγμή που κυριολεκτικά τιμωρείται. Διότι είχε την έγκριση από το 12 στην Ψιτάλια, μπήκανε άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής και αυτό το κομμάτι εξακολουθεί να μένει αυτή τη στιγμή σε κρεμότητα. Νομίζω όμως ότι με ζήτηση θα βρεθεί η λύση, γιατί η λύση αυτή την οποία πρότεινε η ΕΙΔΑΠ αποδείχτηκε δεν είχε ούτε τη συνένεση. Θα έχει ένα τεράστιο κόστος για να δημιουργήσει ένα καινούριο ΚΕΛ, τεράστιο διπλάσιο δηλαδή κόστος από ό,τι αν φτιάξεις μόνο τα δίκτυα και το καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασυζητηθεί. Υπήρξαν και πολλές αντιδράσεις και ο Δήμαρχος ο ίδιος θέλει να μπαίνει σε μια. Να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό με το όλοι θέλουμε έργο. Να ξεκαθαρίσουμε για όνομα του Θεού. Να συζητάμε μόνο ειλικρινώς μεταξύ μας είναι το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα, σαφώς και η Ανατολική Αττική, παρόλες των τελευταίων δεκαετιών, το είπαμε και στην αρχή, άναρχη ανάπτυξη αυτή που έχει γίνει, έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης πραγματικής προς όφελος των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, γιατί μην ξεχνάτε ότι πάντα η Ανατολική Αττική λειτουργήσε ως ο πνεύμονας των πολλών εκατομμυρίων, των 3-4 εκατομμυρίων πόσο κατοίκων είναι που μένουν στο Λεκανοπέδιο. Είτε με τις παραλίες, είτε με χώρους αναψυχής που έχει, ή ακόμα, εν πάση περιπτώσει, το περιβάλλον κρατάει μέρη που μπορούν να είναι πραγματικά έτσι κάποιο σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Αθήνας που ψάχνουν για διέξοδο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Που με την κρίση είναι πλέον δύσκολο σε πάρα πολλά λες οικογένειες να πάνε διακοπές και τα λοιπά. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επισκεψιμότητα. Οι Δήμοι κάνουν τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να υποδεχτούν και να φιλοξενήσουν αυτόν τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Για μένα οι παραλίες πρέπει να δοθούν στους Δήμους να έχουν τη διαχείριση, γιατί πρέπει να έχουν και κάποια έσοδα για να μπορούν ακριβώς να τις κρατάνε και να φιλοξενούν τον κόσμο. Δηλαδή θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν Δήμαρχος για να καθαρίσει 22 χιλιόμετρα παραλία, τόσο έχει ο Δήμος Σαρονικού. Πάλι αντίστοιχα και τις άλλες. Κυριακή βράδυ, για να είναι Δευτέρα πρωί καθαρά όταν έφυγε ο κόσμος, καταλαβαίνετε τι υπερπροσπάθεια γινόταν. Βέβαια, θέλει τεράστια προσπάθεια. Άρα αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα να ξεκαθαρίσει, γιατί μπλέκονται πάρα πολλοί φορείς, αλλού μπλέκεται η κτηματική. Αλλού το ΤΑΙΠΕΔ σήμερα δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλού πράγμα, τα λιμενικά ταμεία. Δηλαδή η Ραφίνα και το Λαύριο, που είναι πόλεις με λιμάνια, δεν έχουν καμία πρόσβαση ως πόλεις, εννοώ διοικητικά, στα λιμάνια τους, γιατί ανοίξουν τα λιμενικά ταμεία. Και ούτω καθεξής. Νομίζω δεν μπορεί να είναι άλλος διαχειριστής εκτός από τους Δήμους και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός το έχει δείξει αυτό. Πάντως εσείς στείλατε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και αναφερθήκατε στην Γραφειοκρατικές Καθυστερήσεις. Στην περιοχή του Τσιμέντο. Όσο στο συνέδριο που έγινε πρόσφατα στη Δυτική Αττική, που ανακοίνωσε τις παραλίες τουλάχιστον της Ελευσίνας και όλα αυτά τα πράγματα, τις παραδίνει στο Δήμο. Σε εμάς, στη Βούλα πέρυσι, όλες τις παραλίες της Βούλας παραδόθηκαν στο Δήμο Βούλας. Νομίζω με το συνέδριο
γιατί θα γίνει αντίστοιχο περιφερειακό συνέδριο μέχρι τα τέλη Μαρτίου και στην Ανατολική Αττική. Δηλαδή, το πρόγραμμα της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει τα περιφερειακά συνέδρια στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, πολλοί 4 ή 5 σε διάφορες περιφέρειες. Και στη συνέχεια θα γίνει ένα στην Ανατολική Αττική, ακριβώς επειδή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, και ένα για όλο το λεκανοπέδιο, δηλαδή σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, γιατί τα χαρακτηριστικά πάνω κάτω, εν πάση περιπτώσει, του λεκανοπεδίου είναι κοινά. Εκεί είναι ένα από τα θέματα που θα τεθούν και αυτό, ότι αν θέλουμε πραγματική ανάπτυξη να δούμε, τουλάχιστον για τις θάλασσες, που γι' αυτό έρχεται και ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, κάτω, και γι' αυτό έχει αναπτυχθεί και κατά μήκος όλων των παραλίων, όπως έχει αναπτυχθεί, εν πάση περιπτώσει. Είναι τα χωροταξικά πολύ μεγάλο θέμα, γιατί υπάρχουν σχέδια πόλης που για χρόνια χρονίζουν και δημιουργούν και εξακολουθούν να δημιουργούνται προβλήματα, που νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να τα παλέψουμε και είναι από τα βασικά θέματα που θα τεθούν στο συνέδριο. Όπως για την ανάπτυξη, κρίνω ότι είναι καθοριστική η ανάπτυξη των λιμανιών και της Ραφίνας, ιδιαιτέρως του Λαβρίου, αλλά προϋπόθεση γι' αυτό είναι ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Ο προαστιακός που θα ενώσει και το Λαβρίο και τη Ραφίνα. Συζητιέται δεκαετίες. Θυμάμαι την προηγούμενη δεκαετία. Και τι θεωρείτε, ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει ως έργο? Κοιτάξτε, δέσμευσεις υπάρχουν από τις κυβερνήσεις διαχρονικά, υπάρχει και από την παρούσα κυβέρνηση. Είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Juncker τότε με το δεύτερο μνημόνιο, κάτι έχει γίνει εκεί, έχει απενταχθεί. Αυτή τη στιγμή όμως εκπονείται η μελέτη. Νομίζω ότι δεν είναι και υπερβολικά τα χρήματα που χρειάζονται, γιατί ο προαστιακός σιδηρόδρομος, το ξέρω, δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι και ειδικός. Εάν θα φτάσει μέχρι το Λαύριο και τη Ραφίνα, θα δώσει μια τεράστια όθηση στην περιοχή. Που είναι μια πολύ μεγάλη προϋπόθεση και νομίζω είναι κάτι από αυτά που θα ανακοινωθούν και κάτι που, εν πάση περιπτώσει, ως τοπικές κοινωνίες το ζητάμε το και με ιδιαίτερη ένταση και τα λοιπά. Αναβαθμίζει επιπλέον την περιοχή. Ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω. Είχε το καλοκαίρι, υπήρξε μια διαμάχη ανάμεσα στο Δήμο Λαβριωτικής και στο Δήμο Ίδρας για τη βραχονισίδα Άγιος Γεώργιος. Μάλιστα, υπήρξε και παρέμβαση και δική σας, αλλά και του Αντιπεριφερειάρχη Νήσου, τον κύριο Χατζιπέρου. Τι γίνεται? Βγήκε κάποιο πόρισμα? Είχατε συναντήσει και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σκουρλέτη, για το συγκεκριμένο θέμα. Εκεί καταρχάς έχουν γίνει πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες, που οι Δήμοι έχουν κάποια έσοδα, όπως ξέρετε, από τις ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες αυτές συνδέονται με τις μονάδες της ΔΕΗ στο Λαύριο και από εκεί παροχετεύεται στη χώρα ή στην Αθήνα το ηλεκτρικό ρεύμα. Το Λαύριο, η Ίδρα ισχυρίζεται ότι ανήκει στα διοικητικά όρια της Ίδρας η βραχονισίδα Άγιος Γεώργιος από τα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, της Τουρκοκρατίας. Δεν προκύπτει από κάπου, βέβαια, ιδιαίτερα επίσημα. Αντίθετα, σε όλες τις απογραφές των τελευταίων δεκαετιών έχει απογραφεί η βραχονισίδα στο Λαύριο και όπως σήμερα όλα τα ηλεκτρικά φορτία μεταφέρονται στο Λαύριο. Και εκεί υπάρχει μια διαμάχη, εν πάση περιπτώσει. Τώρα μας προέκυψε, επειδή υπάρχει το χρήμα, μην μπερδευόμαστε. Γιατί πριν μόνο το ψάρεμα ήταν και όσοι είχαν σκάφη να πάνε, είχε πολύ ωραίο ψάρεμα. Γι' αυτό ξεσηκωθήκατε. Είναι αυτό που λέγαμε το Αιγαίο, ανοίξει τα ψάρια του. Ναι, αυτή ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Η δική μου γνώμη είναι ότι προφανώς και ανήκει στο Λαύριο, έτσι το ξέραμε, αλλά δεν ξέρω τι άλλα μπορεί να υπάρχουν που να δίνουν και κάποια δυνατότητα για την Ίδρα, αλλά νομίζω πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο το τραπέζι. Κάτσατε πάντως, κύριε Φιλίππου. Όχι, κάτσαμε σε χωριστά προς το παρόν. Τη μία επισκέφτηκαν οι νησιώτες με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη. Την άλλη σκεφτήκαμε εμείς με τον Δήμαρχο Λαβριωτικής. Δεν τοποθετήθηκε ο κύριο Σκουρλέτης? Φαντάζομαι ότι είναι και σε δύσκολη θέση. Όχι, θα το ρωτήσετε τον ίδιο, γιατί κάπου εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για λογαριασμό του. Αλλά νομίζω ότι είναι, αν κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, θα βρεθεί. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο θέμα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που πραγματικά κάνουμε τώρα ένα πρόγραμμα είναι τη ανάδειξη Ανατολικής Αττικής και από πλευράς περιβάλλοντος. Η Ανατολική Αττική είναι ο μεγάλος άγνωστος, θα έλεγα, και για εμάς τους ίδιους τους κατοίκους της Αττικής. Πόσοι γνωρίζουν τη Λαβρεωτική, όχι μόνο για τις θάλασσες, αλλά για τα μεταλλεία, για τα... Το Σούνιο, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, λίγος πολύ όλοι έχουμε πάει και έχουμε δει ένα αλλιό βασίλεμα. Οι εγκαταστάσεις όμως υπάρχουν μέσα στα βουνά της Λαβρεωτικής, που έχουν αναδειχθεί πολύ όμορφα από την αρχαιολογική υπηρεσία, που έχουν να κάνουν με τις αρχές, με τα αρχαία μεταλλεία του Λαβρίου. Όπως και το αρχαίο Θωρικό, Δήμος Θωρικό, που εκεί υπάρχει και το αρχαίο θέατρο, το αρχαιότερο θέατρο στην Ελλάδα, που επί 3 χρόνια ως περιφέρεια κάνουμε εκδηλώσεις εκεί ακριβώς για να το αναδείξουμε. Να πάμε πιο πέρα στη Βραβρώνα. Στην Αρτέμιδα, που τη Λούτσα, όλοι τη λέμε Λούτσα ως μια περιοχή, ξέρω εγώ, με αυθαίρετα, που υπάρχει ο ναός Σταυροπόλου Αρτέμιδας. Πιο πάνω ο Μαραθώνας. Ο Μαραθώνας είναι μία μοναδικότητα.
τόσο από αρχαιολογικής πλευράς που έχει αρχαιότητες όλων των αρχαιολογικών περιόδων, όσο από περιβαλλοντικά με το Σχοινιά και το μεγάλο, πώς το λένε εκεί, που είναι το... Ο υδροβιότοπος, ο τεράστιος, που έρχονται πάρα πολλοί να μελετήσουν τον υδροβιότοπο, συν με το μαραθώνιο που γίνεται, συν με όλες αυτές τις πορείες ειρήνης, φανταζόστε τι κέντρο είναι και τι τεράστια περιθώρια έχει να αναπτυχθεί. Ωστόσο... Κάπως έτσι είναι και ο Οροπός με το Αμφιαράιο και με τα άλλα μνημεία τα οποία έχει πάνω εκεί, που είναι ένας πολύ μεγάλος άγνωστος. Και αυτή τη στιγμή στην Ανατολιάτικη ετοιμάζουμε έναν οδηγό, πραγματικά για να προβάλλουμε αυτή τη στιγμή τα άγνωστα της Ανατολικής Αττικής που δεν τα ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι. Μάλιστα. Ωστόσο, εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι τα χιτή που προβλέπονται να γίνονται σε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Δεν μπορούσα να μην σας ρωτήσω, κύριε Φιλίππου. Κοιτάξτε, τα χιτή είναι μια μεγάλη ιστορία και εδώ χρειάζεται πρώτα απ' όλα ενημέρωση του κόσμου και συνένεση. Ο περιφερειακός σχεδιασμός που έχουμε ψηφίσει ως περιφέρεια και σήμερα υποτίθεται ότι είναι υλοποίηση. Έχει σαν. Ένα στόχο από τους βασικούς τοπίους είναι ότι θα πρέπει να καταργηθεί η φυλή, διότι αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί είναι η μεγαλύτερη χωματερή σε όλη την Ευρώπη. Είναι πραγματικά μια περιβαλλοντική βόμβα που θα πρέπει να σταματήσει. Αφήνω την υποβάθμιση, αφήνω τα προβλήματα για τις επιπτώσεις υγείας και όλα τα σχετικά. Προφανώς τα έχετε πει πάρα πολλές φορές εδώ, δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Για να γίνει λοιπόν αυτό, πρέπει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα που ψηφίστηκε στην περιφέρεια, που λέει κάποια απλά πράγματα. Επειδή δεν πολλά ακούγονται και για την περιφέρεια και για την περιφερειάρχη Κυριαδούρου κτλ. Ακούστε να δείτε, ούτε Κυριαδούρου, ούτε εμείς σαν την περιφέρεια, ούτε η περιφέρεια κάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων, ούτε απορριμματοφόρα έχουμε, το προσωπικό έχουμε, ούτε κάδους. Εμείς χαράζουμε την πολιτική, η οποία πολιτική είναι συγκεκριμένη, που μιλάει θα κάνουμε ανακύκλωση, μείωση στην πηγή, επανάκτηση, διαχωρισμό, τα κλαδιά θα πάνε αλλού και τούτα και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά γίνεται σε επίπεδο Δήμων ή σε ομάδες Δήμων, γιατί σε πολλές περιπτώσεις και πολλοί Δήμοι μεταξύ τους έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν. Και από την ώρα που ξεκινάς να κάνεις την επεξεργασία στη λογική της μείωσης, που ο στόχος είναι μέχρι το 2020 να έχουμε είναι το 50%. Είναι ελάχιστο το ποσοστό που θα φτάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπράβο. Από εκεί πέρα, αυτό που περισσεύει, κοιτάς πού θα μπορέσει να το εναποθέσει για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο, το λέω πάρα πολύ απλά, να το καταλάβουν και ακόμα. Δεν μιλάμε όποια σημεία επιλεγούν για να πηγαίνουν τα υπαγωγήματα, ότι θα υπάρχουν γλάροι, ότι θα υπάρχουν σκουπιδιάρες, ότι θα υπάρχουν σακούλες. Γι' αυτό δεν παίρνει έγκριση ούτε από την ελληνική νομοθεσία, ούτε από την ευρωπαϊκή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και είναι και πολύ σωστό. Από εκεί και πέρα, εσείς προσωπικά ως Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, θα επαναδιαπραγματευτείτε με τους Δήμους που προβλέπονται να γίνουν έγκριση. Δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, είναι θέμα συζήτησης. Θα τα υλοποιήσουμε. Την περασμένη εβδομάδα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έγινε η παρουσίαση του προγράμματος ανακύκλωσης από το Δήμο, που έχει στόχο να ξεκινήσει άμεσα για να πιάσουμε και πάνω από το 50% ή δυνατόν για το 2020. Ο Δήμος Παλλήνης επίσης είναι πάρα πολύ προχωρημένος. Γνωρίζω ότι ο Δήμος Πάτων Παιανίας Μαρκοπούλου επίσης από κοινού έχουν συνεργαστεί να κάνουν μια ενότητα να δούνε τη διαχείριση. Ο Δήμος Κοροπίου επίσης έχει ένα σημείο για πράσινο σημείο. Αφήνουμε τα λατομεία. Είναι πολύ δευτερεύουσα συζήτηση που αυτό θα γίνει εφόσον έχει ξεκινήσει η όποια επεξεργασία. Το ίδιο γνωρίζω ότι γίνεται στη Λαβριωτική, το ίδιο γνωρίζω και στα Βόρεια. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες και θα προχωρήσουν και προχωράνε με όχι τόσο σύντομους ρυθμούς που θα θέλουν. Εμείς αυτή την κατεύθυνση πιέζουμε πάρα πολύ. Ωραία. Κύριε Φιλίππου, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία που μας δίνετε και ένα βήμα και δεν γνωρίζω και αν μέσα στα τηλεοπτικά μέσα υπάρχει τέτοιο βήμα. Να προβάλλουμε τις τοπικές κοινωνίες, τις γειτονιές και τις περιοχές μας και τα προβλήματά τους, αλλά και τα καλά τους. Μάλιστα. Θυμάμαι μία φορά μόνο αυτό να το πω, όταν ήμουν δήμαρχος και είχε ρίξει πάρα πολύ χιόνι και σκεπαστή περιοχή παντού. Οπότε προβλήματα, δεν μπορούμε να πάμε στο σπίτι μας, να ανοίξετε το δρόμο, να κάνετε και τούτα. Και βγαίνω εγώ στη τηλεόραση και λέω: για όνομα του Θεού, λέω. Μία φορά χιόνισε μετά από τόσα χρόνια. Ας το χαρούμε και λίγο, παιδιά. Ναι, μια ζωή. Βέβαια, από πολλούς είχα επικριθεί, αλλά για εμάς έτσι όπως γίνεται και το χιόνι, και το λέω επειδή είναι κρύα η μέρα σήμερα. Ναι. Δεν μιλάω για τις περιοχές, για την Πάρνηθα πάνω που έχουμε λάβει όλα μας τα μέτρα και για την Εθνική Οδό, γιατί αν έχετε προσέξει τα τρία τελευταία χρόνια δεν έκτισε ποτέ η Εθνική Οδό και η παράμετρη τουλάχιστον στα όρια τη Αττικής. Είμαστε πάρα πολύ οργανωμένοι. Να ρίξει και λίγο χιονάκι. Εντάξει, έχουμε δυσκολίες με το κρύο. Ας το χαρούμε και λίγο. Σωστό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Να αλλάξουμε θέμα. Η πηγή εξονίστη Γλυφάδα αναγνωρίστηκε επισήμως ως ιαματική με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γλυφάδας, τον κύριο Τσάκα Μάριο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μια σημαντική πηγή. Δεν είναι όμως άγνωστη. Λειτουργούσε, αν δεν κάνω λάθος, πριν 6.000 χρόνια και ήταν το μέρος της Αττικής, το μέρος όπου λειτουργούσε ως Λουτρόπολη, έτσι δεν είναι? Και εμείς αυτή την πληροφορία, τη φήμη, το μύθο, ας πούμε, είχαμε κατά νου όταν κάναμε μία γεώτρηση πριν γύρω στα 3 χρόνια και εντοπίσαμε θερμό νερό, ασυνήθιστα θερμό για την περιοχή. Να σας κάνω ένα σύντομο ιστορικό. Καλέσαμε το Πανεπιστήμιο, την Ιατρική Σχολή για να κάνει τις υγειονομικές μελέτες, το ΙΓΜΕ για τα γεωλογικά και τα φυσικοχημικά, και από όλη αυτή τη διαδικασία προέκυψε ότι όντως παρουσιάζει χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να την κατατάξουν στους ιαματικούς πόρους. Έτσι λοιπόν τρέξαμε όλη τη διαδικασία που προβλέπεται από το Υπουργείο Τουρισμού και προ λίγο ημερών πετύχαμε να αναγνωριστεί η πηγή ως ιαματικός φυσικός πόρος στον αστικό ιστό της Αττικής, που είναι κάτι σπάνιο. Τι σημαίνει αυτό για το Δήμο σας? Εμείς το βλέπουμε ως μια ιδιαιτέρως ξεχωριστή περίπτωση, το οποίο μπορεί να επιφέρει να δώσει και ένα άλλο χαρακτήρα στην πόλη. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει ακριβώς αυτό που λέμε, έτσι χαριτολογώντας, Λουτρόπολη από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά σίγουρα παρουσιάζει και ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και μπορεί να δώσουν μια άλλη χρειά και στην επαγγελματική και δραστηριότητα επιχειρηματική που ακολουθείται στην πόλη μας και να αναπτύξουμε και κάποια άλλα κομμάτια, είτε ως Δήμος είτε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να δούμε και μια άλλη οπτική επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Μάλιστα, το θέμα πάντως είναι στις πρώτες στήλες των ειδήσεων. Ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη να εκδηλώνει ενδιαφέρον. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και η πιο συνηθισμένη είδηση ότι σε μια πόλη της Αττικής, αστική, βρέθηκε. Είμαστε και μοναδικοί μαζί με τη λίμνη της Βουλιαγμένης, αλλά αυτή είναι με κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Είναι η μοναδική θερμή αματική πηγή στην Αττική. Οπότε προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και από τους δημότες μας, αλλά και γενικά από τους κατοίκους Αττικής που περιμένουν να δουν τα επόμενα βήματα που θα προχωρήσουμε για την αξιοποίησή της. Μάλιστα, κύριε Τσάκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό και απόγευμα. Να αλλάξουμε θέμα. Ξεκινούν κινητοποιήσεις για άλλη μια φορά. Οι κάτοικοι στην Κέρκυρα αντιδρώντας τη λειτουργία Χιτή στη Λευκύμη, στα νότια του νησιού. Τη γέφυρα της Μεσογγής, κόβοντας την Κέρκυρα στα δύο, αναμένεται να κλείσουν την Πέμπτη για λίγες ώρες κάτοικοι της Νότιας Κέρκυρας που αντιδρούν στις ενέργειες του Δήμου να μεταφέρει έναν μεγάλο όγκο σκουπιδιών που έχει ήδη δεματοποιηθεί από τον Χιτά Τεμπλονίου με προορισμό τον Χιτά Λευκύμης. Οι κάτοικοι της Λευκύμης αναμένεται να κλείσουν το γεφύρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην προσπάθεια Δήμου και Περιφέρειας να λειτουργήσουν το Χιτά Λευκύμης χωρίς την έγκριση της τοπικής κοινωνίας και καταγγέλουν την παράνομη χωροθέτησή του που αδειοδοτήθηκε βάσει απαράδεκτης, όπως λένε, μελέτης. Είχε κατασκευαστεί ένας παράνομος χιτά σε ένα χώρο ο οποίος δεν υπάρχει χωροθέτηση. Οι μελέτες που καταθέσανε τότε πριν 10 χρόνια είναι πλαστές. Αποκρύπτουν δύο ολόκληρα ποτάμια στην περιοχή, αποκρύπτουν τη φλέβα νερού κάτω από το κύτταρο, η οποία είναι πιστοποιημένη με μελέτη του ΙΓΜΕ, αποκρύπτουν τις αποστάσεις από τα χωριά και τον οικισμό του Κάβου, που είναι η μεγαλύτερη τουριστική περιοχή, θα έλεγα, της Κέρκυρας, αποκρύπτουν ότι είναι επιβαρημένη περιοχή από άλλες οχλούσες χρήσεις, όπως είναι το λιμάνιο βιολογικός και ο περιφερειακός δρόμος της Λευκύμης. Αποκρύπτουν τη βασική έκταση, τα αρχεία που βρέθηκαν μέσα και προσπαθούν λοιπόν σε αυτό το σημείο να δημιουργήσουν μια χωματερή. Εμείς λοιπόν κινητοποιούμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρούμε ότι αν φέρουν τα σκουπίδια και τα τοποθετήσουν πάνω στο νερό μας, θα μολυνθεί ευρύτερη περιοχή και φυσικά θα καταστραφεί ολόκληρη η Νότια Κέρκυρα. Πρέπει λοιπόν να πολεμήσουμε για τη ζωή μας και για τα παιδιά μας. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Αλεύχημων, Μαρία Κοντομάρη, οι κάτοικοι θα προσέλθουν σε διάλογο εφόσον τους ζητηθεί μόνο για το συνολικό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και σε καμία περίπτωση για το θέμα της λειτουργίας του Χιτή Λευκύμης. Σε ό,τι αφορά τον Χιτά Τεμπλονίου, για τη λειτουργία του οποίου η Ελλάδα καταδικάστηκε πέρσι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί οι κάτοικοι αντιδρούν για τα βουνά των στιβαγμένων δεματοποιημένων σκουπιδιών που πνίγουν πλέον την περιοχή.
Στην Κερκυρά έχουμε άλλη μια χωματερή, το τεμπλόνι, τον επωνομαζόμενο Χιτά Τεμπλονιού, η οποία είναι μια βόμβα αυτή τη στιγμή. Είχε λοιπόν ο Δήμαρχος υποσχεθεί ότι έχει το σχέδιο διαχείρισης έτοιμο, οπότε δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. 3,5 χρόνια απραξίας μας οδηγούν τώρα να χρησιμοποιούμε ακόμα αυτή τη χωματερή, το τεμπλόνι που μολύνει όλη την Κερκυρά και προσπαθούν να ανοίξουν άλλη μια χωματερή στο νότο. Τόσα χρόνια κάνουμε αντιπροτάσεις. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μειώσεις τον όγκο των σκουπιδιών σου για να μπορείς να τα διαχειριστείς. Και αυτό σημαίνει ανακύκλωση. Η ανακύκλωση ήταν στο 2,5% όταν ξεκινήσαμε και τώρα είναι πιο κάτω από το 2,5%. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή για το νησί της Κέρκυρας είναι να γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση, εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης, το οποίο θα πάρει ενδεχομένως 2-3 χρόνια, να γίνει η ανακύκλωση να ξεκινήσει από χτες και να μεταφερθούν ενδεχομένως τα σκουπίδια για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει το εργοστάσιο σε κάποιο άλλο χιτή ενδεχομένως που θα μπορεί να τα δεχτεί. Στο μεταξύ, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων διασαφήνισε ότι τα σκουπίδια δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός νησιού, επισημένοντας ότι οι πολεμικές τακτικές και οι λαϊκισμοί δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στην Κέρκυρα για την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων. Ήρθε η ώρα που ο καθένας οφείλει η επωφελία των πολιτών και της οικονομίας της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων Νήσων να αναλάβει τις ευθύνες του με στόχο τη ταχύτερη και αποτελεσματική υλοποίηση λύσης που θα οδηγήσει την Κέρκυρα στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και θα εξαλείψει τον κίνδυνο συσσόρευσης σκουπιδιών που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, με ό,τι αυτό είχε ως αποτέλεσμα για τη δυσφήμιση του τόπου και της υγείας των κατοίκων. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί, με εισηγητή τον Δήμαρχο Κώστα Νικολούζο, θέση του οποίου είναι ότι δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση για τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός νησιού και πως η ενδιάμεση φάση έως την ολοκληρωμένη διαχείριση αφορά δύο συγκεκριμένες περιοχές, το Τεμπλόνι και τη Λευκύμη. Αύριο, Πέμπτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία προγραμματίζει πανελλαδική κινητοποίηση με 4 ώρες στάση εργασίας από τις 11 μέχρι τις 3 στην Αττική και για την περιφέρεια 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση. Επίσης, προγραμματίζουν και συγκέντρωση στις 11.30 έξω από το Υπουργείο Υγείας. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τη δήλωση στο δελτίο μας ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Αύριο έχουμε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση 11.30 ώρα έξω από το Υπουργείο Υγείας. Τα αιτήματά μας είναι η επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων. Είναι δυστυχώς ανεξέλεγκτη η κατάσταση πια στα δημόσια νοσοκομεία, με δεδομένο ότι δεν έχουν καν αντισώματα για τον έλεγχο της ηλαράς και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό. Οι λίστες αναμονής για ΜΕΘ όλο και μεγαλώνουν, επειδή η γρήπη έχει αρχίσει να εμφανίζεται. Πάνω από 50 ασθενείς περιμένουν, ενώ 150 κρεβάτια έτοιμα να λειτουργήσουν ΜΕΘ δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η κυβέρνηση προτίθεται να περικόψει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγινής εργασίας το αργότερο, έως το Φλεβάρι του 2019, το παρέπεψε σε μια επιτροπή η οποία θα το αντικαταστήσει με υποτυπώδη μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Και το τελευταίο αίτημα είναι η μονιμοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί με ελαστικές μορφές απασχόλησης, καθότι όσοι έχουν υπερβεί το 24μηνο καθυστερεί και η μισθοδοσία, και όταν θα δημοσιευθούν οι αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου που κρίνει παράνομες την απασχόληση πάνω από το 24μηνο, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα στη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού. Σήμερα στην εκπομπή δημοσκοπήσεις με τον Γιώργο Λεμό μίλησε ο Δήμαρχος Ινουσών, ο κύριος Στέφανος Βογιατζής, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αλλά και για την υποστελέχωση των υπηρεσιών του. Ας δούμε ένα απόσπασμα. Η Ινούσες, όπως ξέρετε, απέχει από το λιμάνι το Τισκίου 9 ναυτικά μίλια, από τη Λαγκάδα που είναι απέναντι ακριβώς είναι 4,5 μίλια. Η συγκοινωνία γίνεται με το καραβάκι που είναι το Ινούσε. Mm-hmm. Καθημερινά, και από τη Λαγκάδα είναι θαλάσσια ταξί που δουλεύουν συνέχεια όταν τον αυλώσεις. Υπάρχει αυτή η κοινωνία. Σήμερα δυστυχώς υπάρχει απαγορευτικό και δεν έχουμε ούτε καραβάκι ούτε ταξί. Έχει καθημερινό, για τυχείο έχει καθημερινό καραβάκι, φεύγει το πρωί από τις Ινούσες 8 η ώρα και επιστρέφει μετά κατά τη 1-2, εξαρτάται από την ημέρα. Κάθε μέρα είναι αυτό. Εκτός Κυριακής τώρα το χειμώνα.
Τώρα είμαστε απομονωμένοι επάνω. Αυτή είναι η νησιωτικότητα που λένε και μας λένε και ενδιαφέρονται. Μας πήγανε το ΦΠΑ στα 24% και τυχαίο απέναντι την έχουν στα 17%. Δυστυχώς. Το πρώτο έργο που προγραμματίζομαι είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Πρέπει να γίνει επιγόντως, διότι τα λίμματα δυστυχώς είναι μέσα στο εισεβότους και υπάρχει πρόβλημα ο ένας γείτονας με τον άλλον, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και προσπαθούμε τώρα αρκετά χρόνια να μπορέσουμε να το εντάξουμε το έργο σε κάποιο, σε κάποια αυτή χρηματοδότηση για να, ναι, για να ολοκληρωθεί. Τα δίχτυα υπάρχουν, απλώς μπαίνει το θέμα του βιολογικού email που λέμε για να βγάζει τα λίμματα, να καθαρίζει κτλ. Η μόνιμη κάτοικη που είναι το χειμώνα είναι γύρω στους 450 και μαζί με τα παιδιά της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και Δημόσιοι Υπάλληλοι γύρω σε 750 όλοι μαζί το χειμώνα. Υπάρχουν καταλήμματα, σπίτια που μπορούν να φιλοξενούν. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο το οποίο δυστυχώς τώρα δεν εργάζεται, αλλά έχει προγραμματίσει ο Σύλλογος Φίλη Νουσό να το δώσει σε κάποιον εκεί ιδιώτη για να το δουλέψουν, να το ξεκινήσουν για την επόμενους μήνες. Ναι, έχουμε ένα γιατρό αγροτικό. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν τώρα να βρει άλλο γιατρό να μας φέρουν και μας φέρνουν σήμερα, δηλαδή είναι να έρθει στρατιωτικός, δηλαδή ένας... φαντάρος που κάνει τη θητεία του θα έρθει επάνω να κάνει το αγροτικό του. Το φαρμακείο υπάρχει και με αυτά τα πορευόμαστε με αυτές τις συνθήκες. Το 2015 από τις Ινούσες περάσανε 20.000 μετανάστες. 20.000 και το πρώτους μήνες του 2016 5.500 μετανάστες. Αυτό κανένα δεν το αναγνωρίζει. Από ένα μπουκαλάκι νερό να τους δώσει να διαθέσεις γι' αυτό είναι ένα κόστος, το οποίο εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από το κράτος για αυτό το σκοπό. Παρ' όλα αυτά προσφέραμε με όσες υπηρεσίες μπορούσαμε, μεταφέραμε τον κόσμο όσο μπορούσαμε και εξυπηρετήσαμε πάρα πολύ, όλος ο κόσμος βοήθησε και κάναμε αυτό το πράγμα. Πάνω από αυτό έχουμε και τους Τούρκους δίπλα μας. Κάθε μέρα περνάνε απέξω από το λιμάνι μας, πάνω από το κεφάλι μας. Το κράτος σου λέει ότι μετανάστες έχει μόνο η Χίο, η Λέσβος, η Σάμος και η Κο. Εσείς είσαστε, αυτό είναι μεγάλο σφάλμα που έγινε και μας πήγανε εμάς το 24% και αφήσανε τους άλλους το 17%. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα και δεν θα το δούνε, θα το αναγνωρίσουν κάπως. Η λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου στον Δήμο Δραπετσόνας Κερατσινίου αποτελεί ακόμα μια κοινωνική δράση της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να εξυπηρετηθούν δημότες που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Στον ανακαινισμένο χώρο του κτηρίου της Οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 123 στεγάζεται μία από τις σημαντικές δομές αλληλεγγύης του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας. Ο λόγος για το κοινωνικό φαρμακείο, το οποίο εντάσσεται στην πολύπλευρη κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής και ήρθε για να καλύψει ένα μεγάλο κενό της πόλης που υπήρχε στον χώρο των κοινωνικών δράσεων και παρεμβάσεων. Σε μια περίοδο που είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε αναγκαία η έμπρακτη συμπαράσταση στους ανθρώπους, εκείνους που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση, ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας επεκτείνει το κοινωνικό δίχτυ προστασίας και βρίσκεται στο πλευρό όσων το χρειάζονται, στηρίζοντας τη συλλογική προσπάθεια για μια αξιοπρεπή ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί από τον περασμένο Νοέμβριο το κοινωνικό φαρμακείο, στο οποίο η φαρμακοποιός και η κοινωνική λειτουργός του απευθύνεται σε όλους τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους οικονομικής αδυναμίας και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την απαραίτητη για την υγεία των ίδιων φαρμακευτική αγωγή. Αξίζει να αναφερθεί πως οι ωφελούμενοι του κοινωνικού φαρμακείου ανήκουν στις εξής ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ανασφάλιστοι και μακροχρόνια άνεργοι, άστεγοι μοναχικά άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα, ομάδες υψηλού κινδύνου, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, αμαία και οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή προστατευόμενα μέλη. Αυτή τη στιγμή δεκάδες είναι οι πολίτες που εξυπηρετούνται, ενώ ο κατάλογος των ανθρώπων που επιθυμούν να λαμβάνουν φαρμακευτικό υλικό μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.
Το κοινωνικό φαρμακείο προσφέρει χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση για τους προσερχόμενους φάρμακα, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές και χορηγίες πολιτών, συλλόγων, φορέων, φαρμακείων και εταιριών. Το φαρμακείο δέχεται και προϊόντα που λήγουν προσεχώς, αρκεί να υπάρχει ένα διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών πριν τη λήξη, ώστε να μπορέσουν να διατεθούν στους ωφελούμενους. Επίσης, αξιοποιούνται προϊόντα με κατεστραμμένη συσκευασία ή άλλο πρόβλημα που το καθιστά μη εμπορεύσιμο, αρκεί το περιεχόμενο να παραμένει άθικτο και ασφαλές για κατανάλωση. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία μας στο web TV του σταθμού μας. Καλό απόγευμα σε όλους σας.